επαγγελματίες και έμποροι. Έχουν μόνο μισθωτικοί συνταξιούχοι. Σε διακόπτω. Πάμε μέχρι το Υπουργείο Οικονομικών, εκεί που φτάνει ο κύριος Τσίπρας να συναντήσει τις καθαρίστριες. Είναι αυτή την ώρα εκεί για να πούμε τι λένε. Κύριε Τσίπρα, δύο λόγια θα μας πείτε. Γεια σας κύριε Μητρόπουλε, πατριώτης από την Αμαλιάδα, από την Αμαλιάδα. Ο επόμενος πρωθυπουργός είσαι. Γεια σας κύριε. Γεια σας κύριε Σαρκούδη, τι κάνετε. Καθαρίστριες, αφήστε τους κουρμάδες. Γεια σας. Θα δούμε κύριε Τσίπρα, δύο λόγια. Τους φοροφυγάδες και εσείς καθαρίστριες, αφήστε τους κουρμάδες. Γεια σας. Κανένας! Έχουμε ένα ψήφισμα στο Υπουργείο Οικονομικών που είναι ο κύριος Τουρνάρας, αλλά οι καθαρίστριες που καθαρίζανε 20 και πλέον χρόνια τους χώρους που εργάζονται δεν είχαν δικαίωμα να ανεβούν να αφήσουν ένα ψήφισμα στο γραφείο του. Αυτό είναι το ήθος αυτής της κυβέρνησης. Δεν μας δέχονται, κυρία Τσίπρα. Δεν έχουν χρόνο, έχουν την τρόικα. Όχι, την τρόικα τη δέχονται, μας όχι. Μας περάσανε για εύκολο στόχο, αλλά δεν τους βγήκε και δεν πρόκειται να τους βγει. Εδώ θα οι είμαστε. Οι καθαρίστριες δεν θα μπουν στα σπίτια τους, καιρό είστε αν δεν δικαιωθούν. Με το 75% παίρνουμε το 75% και τα εκαθαριστικά που βγήκαν χτες και τα πήραμε από τις... Υπάρχουν γυναίκες που θα πάρουν ένα ευρώ. Πώς θα ζήσουμε τις οικογένειές μας? Πώς? Εδώ έχω τρία παιδιά και είναι άνεργα. Ο κύριος Κεφαλογιάννης είπε κάπου σε κάποιο κανάλι ότι οι καθαρίστριες παίρνουμε 4.000 ευρώ. Εγώ λέω ότι τα 4.000 ήταν τα ελάχιστα που παίρνουν οι σύμβουλοι τους. Οι καθαρίστριες παίρνουν μόνο 500 ευρώ το μήνα. Και δεν παίρνουν 4.000. Και εδώ και τα αποδεικτικά στοιχεία. Μας κρατήσανε και τα χρήματα. 430. Ναι. Μάλιστα. Το θέμα δεν είναι αυτό όμως. Το θέμα είναι ότι απαιτούν να σας βγάλουν όχι απλά στη διαθεσιμότητα, να σας απολύσουν. Να μας απολύσουν, μάλιστα. Είμαστε στον δρόμο. Μάλιστα, είμαστε στον δρόμο, στον δρόμο. Τώρα είμαστε στον τρίτο μήνα. Παράδοξο είναι ότι αν λοιπόν, όσο ακούμε τον κύριο Τσίπρα, εγώ χαιρετώ τον κύριο Αμπελιώτη. Είδαμε και την Τρόικα να βγαίνει από το διοικητική μεταρρύθμιση. Για να ξαναπάμε στο οικονομικό, να συνεχίσουμε να βλέπουμε τόσα συμβαίνουν εκεί. Από όσο κοστίζουν τα 500 ευρώ που παίρνετε εσείς. Αυτή είναι η κυβέρνηση του πλούτου της Τρόικας και των απολύσεων. Πρέπει να ξεκουμπιστεί, να φύγει εδώ και τώρα. Εδώ και τώρα δεν αντέχει ο κόσμος άλλο. Δεν αντέχει. Βαρεθήκαμε, κουραστήκαμε. Τώρα δύο μήνες κάτω. Δεν υδρώνει τα αυτή τους. Και βγαίνει ο κύριος Τζαμτζής και μας λέει ότι οι βουλευτές κάνουν τα αυτά που τα μήπω για να τα βγάλει πέρα. Να του δώσω εγώ αυτά που παίρνω, να μου δώσει ο κύριος Τζαμτζής αυτά που παίρνει. Ντροπή τους! Ντροπή τους! Έσκος! Μας προκαλούνε! Αυτή η κυβέρνηση να φύγει τώρα, να ξεκουμπιστεί! Μια δήλωση! Πατάμε αυτό και μιλάμε. Ήρθαμε σήμερα εδώ την προσωπία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για να συμπαρασταθούμε στο δίκαιο και έντιμο αγώνα που δίνεται και να καταγγείλουμε τη στάση της κυβέρνησης που αρνούνται ακόμα και να σας συναντήσουν. Διότι έχουν πάρα πολύ δουλειά φαίνεται για να υλοποιούν τις εντολές μετά από τις διαδοχικές συναντήσεις της Τρόικας. Θέλουμε να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά ότι ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Στα πρόσωπά σας απλά βλέπουμε τα πρόσωπα χιλιάδων εκατομμυρίων Ελληνίδων και Ελλήνων που βρίσκονται ένα βήμα πριν την εξαθλίωση, την ίδια στιγμή που κάποιοι συνεχίζουν να κερδίζουν, κάποια συμφέροντα της κλεπτοκρατίας και της ολιγαρχίας, τραπεζοκρατίας και μηδιοκρατίας στην Ελλάδα συνεχίζουν να κυβερνούν μια χώρα που βρίσκεται σε διάλυση. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να σας διαβεβαιώσω. Κοντοζυγώνει η ώρα που αντί να καθαρίζετε τα γραφεία τους, θα καθαρίσετε κι εσείς και όλοι μαζί το Λαϊκό Κίνημα, την Τρόικα και την κλεπτοκρατία από αυτή τη χώρα. Κοντοζυγώνει η ώρα που θα καθαρίσουμε το τοπίο για να δουλέψουμε όλοι μαζί σκληρά. Λοιπόν, η εικόνα από το Υπουργείο Οικονομικών και από την επίσκεψη